671, σελίς 671, από το δεύτερο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο του προφήτη Ιερεμία. Σελίς 671, δεύτερο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο από το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία. Σελίς 671. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Είπαγε και βόησον εις τα ότα της Ιερουσαλήμης λέγον, ούτω λέγει Κύριος, ενθυμούμε περισσού την προσεευμένη άμου εν την νεότητή σου, την αγάπη της νυμφεύσεώς σου πότε με οικολούθης, εν τη ερήμο εν γη Ασπάρτο, ο Ισραήλη το Άγιος, εις τον Κύριον απαρχή των γεννημάτων αυτού, πάντες οι κατατρώγοντες αυτού ήσαν ένοχοι, κακόν ήλθεν επ' αυτούς», λέγει Κύριος. Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου οίκος Ισραήλ και πάσε συγγένεια του οίκου Ισραήλ. Ούτω λέγει Κύριος, ποιαν αδικίαν έβρικαν εν εμή οι πατέρες σας, ώστε απεμακρύνθησαν απ' εμού και περιεπάτησαν ο πίσω της ματαιότητος και αιματαιώθησαν? Και δεν είπον, πού είναι ο Κύριος ο αναβιβάς σας ημάς εκ γης Αιγύπτου, ο οδηγής σας ημάς δια της ερήμου, δια τόπου ερημίας και χασμάτων, δια τόπου ανιδρίας και σκιάς θανάτου, δια του οποίου, δια τόπου των οποίων δεν επέρασε άνθρωπος και όπου άνθρωπος δεν κατόκισε, και σας εισήγαγον εις τόπον καρποφόρων, δια να τρώγετε τους καρπούς αυτού και τα αγαθά αυτού, αφού όμως εισήλθετε, εμιάνατε τη γη μου και καταστήσατε βδέλυγμα την κληρονομία μου. Ιερείς δεν είπον που είναι ο Κύριος, και οι κρατούντες τον νόμο δεν με γνώρισον, και οι ποιμένες εγίνοντο παραβάτε εναντίον μου, και οι προφήτες προφήτευον δια του Βάλ και περιεπάτουν ο πίσω πραγμάτων αναφελών. Δια τούτο έτη θέλω κριθεί με σας, λέγει Κύριος, και με τους ιούς των ιών σας θέλω κριθεί, διότι διάβητε εις τας νήσους των Κιτιαίων και πέμψατε εις Κιδάρ και παρατηρήσατε επιμελώς και ιδέτε ανεστάθην τι ούτω πράγμα. Ήλαξεν έθνος θεούς, αν και ούτι δεν ήσαν θεοί? Ο λαός μου όμως ήλαξε την δόξαν αυτού με πράγμα ανοφελές. Εκπλάγητε ουρανοί, δια τούτο και φρίξατε, συνταράχθητε σφόδρα, λέγει Κύριος, διότι δύο κακά έπραξεν ο λαός μου. Εμέ εγκατέλειπον την πηγή των ζώντων υδάτων και έσκαψαν σε αυτούς λάκους συντετριμένους, ήτεν εις δε δύναντε να κρατήσω συνείδωρο. Μήπως είναι δούλος ο Ισραήλ ή δούλος οικογενής, δια τι κατεστάθη λάφυρον? Ακόμη να πάμε στη σελίδα 658, να διαβάσουμε από το Μηθήτα κεφάλαιο του Ισαΐα του προφήτου και από το 24 εδάφιο. Μηθήτα 24. Δύναται λάφυρον να αφαιρεθεί από του ισχυρού ή να ελευθερωθώ συνειδικαίως εχμαλωτιστέντες? Αλλά ο Κύριος σου το λέγει, και οι εχμάλωτοι του ισχυρού θέλουν συναφαιρεθεί και το λάφυρον του τρομερού θέλει αποσπαστεί, διότι εγώ θέλω δικολογήσει προς τους δικολογούντας κατά σου και θέλω σώσει τα τέκνα σου. Τους δε καταθλίβοντας σε θέλω κάμει να φάγωσιν τα σιδείας αυτών σάρκας και θέλω συνμεθυστεί με το ίδιον αυτού αίμα ως με νέων ίνων. Και θέλει γνωρίσει η πάσα σάρξ ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρ σου και ο λυτρωτή σου, ο ισχυρός του Ιακώβ. Αμήν. Ο Θεός αγαπάει ιδιαίτερα τον λαό τον οποίον εκλέγει. Γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ομολογεί ότι δεν εκλέξατε εσείς εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς. Και η εκλογή του Θεού και η δημιουργία κατόπιν της εκλογής που κάνει ο Θεός του λαού του δεν είναι εν προσωποληψία ούτε εν αδικία, αλλά είναι εν δικαιοσύνη
και μέσα από τη μεγάλη αγάπη που έχει ο Θεός, γιατί ο Θεός είναι αγάπη, το έργο του Θεού πολλαπλασιάζεται και δοξάζεται. Το ερώτημα είναι, το έργο του Θεού στη ζωή μας εννοώ, πολλαπλασιάζεται και ο Θεός δοξάζεται. Το ερώτημα είναι πάντα, και η απάντηση είναι σπάνια. Και αυτό είναι το φοβερό. Γιατί? Γιατί είμαστε άνθρωποι ομοιοπαθείς και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Άνθρωποι αδύναμοι, άνθρωποι φοβιτσάριδες. Όταν δούμε εν τη δοκιμασία του Θεού το κακόν τρομοκρατούμεθα, και άνθρωποι που οι βουλές μας δεν έχουν καμία σχέση με τις βουλές του Θεού, όπως και οι αποφάσεις μας καμία σχέση με τις αποφάσεις του Θεού, παρόλα αυτά επιμένουμε και στις βουλές μας και τις αποφάσεις μας. Γι' αυτό και ο Θεός με παράπονο απευθύνεται με τον Ιερεμία τον προφήτη στο λαό Ισραήλ, και μάλιστα στην περίοδο του τέλους, όπου τους τέλους της ευνοίας του Θεού, όπου σε λίγο ο Θεός για να μπορέσει να φέρει σε μετάνοια το λαό του θα καταστρέψει το περιβάλλον του, την Ιερουσαλήμ, την κατοίκησή του, και με τα βίας θα τον εκβαλωτήσει, θα τον εξορίσει και θα τον φέρει εις γην μακράν, όπου εκεί δεν θα τον εγκαταλείψει, αντιθέτως θα του αποκαλύπτεται, ώστε εκ του πόνου της ψυχής του λαού να έλθει η μετάνοια, και εκ της μετανοίας του λαού η χάρις του Θεού και η επιστροφή στο χώρο της ευλογίας, στη γη της ευλογίας του λαού Ισραήλ. Με παράπονο λοιπόν απευθύνεται ο Θεός στο λαό του λέγοντας: θυμάμαι την ευμένειά μου και την αγάπη μου εν την νεότητή σου και τον καιρό της νυμφεύσεώς σου, και σε θυμάμαι που με ακολουθούσες σε έρημο γη και άσπαρτο γη, όχι μέσα σε ευλογία, σε τόπο ευλογίας, καρποφορίας και δόξης, αλλά σε τόπο ταπείνωσης, ερημιάς, ακαρπίας. Με ακολουθούσες κατά πάντα, φυλάτοντας το λόγο μου. Μου ανήκες, γιατί εγώ σε ξεχώρισα, σε κατέστης Άγιο, και εσύ μου αφιερώθηκες. Και όχι μόνο μου ανήκες, αλλά ήσουν και η απαρχή των γεννημάτων μου. Ήσουν η δόξα μου, το καύχημά μου. Ώστε, αυτή είναι οι συνέπειες της ευλογίας του Θεού εξαιτίας της υπακοής του λαού, όλοι οι εχθροί σου ενώπιόν μου ήσαν ένοχοι, έστω και αν έκανες εσύ λάθη. Όποιος σε εχθρευόταν, εσένα, και όταν λέω εσένα σήμερα εννοώ το λαό Ισραήλ, εμάς και τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, όποιος σε εχθρευόταν ήταν εχθρός μου, ένοχος ενώπιόν μου, και κακόν ερχότανε σε αυτόν. Θυμάμαι ακόμη την ταλαιπωρία σου στην Αίγυπτο και πως σε ανεβίβασα εκλάκου ταλαιπωρίας και βορβορόδους πυλού αφενός μεν, και πως σε οδήγησα και με ακολουθούσες ακριβώς. Ακολουθούσες ακριβώς την ημέρα, την εφέλη του Πνεύματος του Αγίου που σκίαζε εσένα και σε προστάτευε από τον καύσωνα, και τη νύχτα τη στήλη φωτός που σε φώτιζε και σε ελευθέρωνε από το σκοτάδι. Θυμάμαι λοιπόν πως ανεβίβασα από τη γη της ταλαιπωρίας σου, πως σε οδήγησα δια ερήμου τόπου, με χαράδρες, με γκρεμούς, ανίδρου τόπου,
ακόμη και σκιάς θανάτου, από τόπο που κανένας άνθρωπος δεν πέρασε πριν από σένα, και εν τέλει πως σας εισήγαγον, το επαναλαμβάνω, αφού σας έβγαλα από τη γη της ταλαιπωρίας και της κατάρας και της δουλείας, σας οδήγησα μέσα από την έρημο και εν τέλει κατά της επαγγελίας μου σας εισήγαγον στη γη, στη γη μου, στην κληρονομία μου προς εσάς, στη γη της ευλογίας και της δόξης μου, στη γη της καρποφορίας και της παρουσίας μου. Εσείς όμως, αφού εισήλθατε στην κληρονομιά μου, στην ευλογία μου, στη δόξα μου, τη γη μου την εμολύνατε με τις αμαρτίες σας και καταστήσατε την κληρονομιά μου βδέλυγμα. Ιδιαιτέρως οι ιερείς τους οποίους έθεσα ανάμεσα στο λαό μου να μεσητεύουν υπέρ του λαού μου προσφέροντες θυσίες, δεν αναρωτήθηκαν, δεν ενδιαφέρθηκαν για μένα, για το όνομά μου. Ομοίως και οι κρατούντες τον νόμο, οι νομικοί και οι διδάσκαλοί σας, δεν ενδιαφέρθηκαν για μένα και για το λόγο μου. Τέλος, οι ποιμένες σας που έθεσα για να σας ποιμένουν και να μεριμνούν και να φροντίζουν και να επιμελούνται τις ψυχές σας, έγιναν παραβάτες στο λόγο μου και εν τέλει οι προφήτες μου που τους έδινα το λόγο μου δια Πνεύματος Αγίου, προφήτευον όχι εν το ονόματί μου αλλά εν το ονόματι του Βάλ και περιεπάτουν όλοι πίσω ανωφελών πραγμάτων. Σύντομα εγκατέλειψαν την πηγή των ζώντων υδάτων, έσκαψαν λάκους συντετριμένους για να έχουν νερό, εγκατέλειψαν το νερό που εγώ τους έδινα να πιούνε, να πληθούνε και να καρποφορήσουνε, και εξέλεξαν βρώμικο νερό το οποίο τοποθέτησαν σε δικούς τους λάκους συντετριμένους, ώστε και έπιναν βρώμικο νερό και πλένονταν με βρώμικο νερό και δεν καρποφορούσαν εξαιτίας του βρώμικου νερού. Και αναρωτιέται ο Θεός λέγοντας, άλλοι και στη Δύση οι κάτοικοι των νησιών και στην Ανατολή οι Ισμαηλίτες, αν και λάτρευαν θεούς που οι ίδιοι ανακάλυψαν, ενώ εσείς, ενώ ο λαός Ισραήλ είχε Θεό που ο ίδιος τους απεκαλύφθη, λάτρευαν θεούς που οι ίδιοι δημιούργησαν, ενώ ο Ισραήλ είχε θεούς που αυτός τους δημιούργησε, αυτοί η Κιδάρ, η του Ισμαήλ και η των Κιτιαίων, των νήσων στην Δύση, λατρεύοντας θεούς, τους θεούς τους δεν τους εγκατέλειψαν, αλλά τους ακολουθούσαν απ' αρχής μέχρι τέλους. Εσείς που γνωρίσατε τον αληθινό Θεό με απορία και με θλίψη, ο Θεός λέει, με εγκαταλείψατε ακολουθώντας τις δικές σας βουλές, τις δικές σας αποφάσεις, ακολουθώντας δρόμο τον οποίο εγώ δεν είχα προετοιμάσει για σας, το δικό σας δρόμο, όχι το δικό μου, και μεταβάλατε την πίστη μου
την πίστη της αληθείας σε πίστη ψεύδους. Γιατί αναρωτιέται ο Θεός? Γιατί αν και εγώ σε ελευθέρωσα από τα δεσμά της Αιγύπτου και των Αιγυπτίων και του Φαραώ, ξανά γίνεις δούλος, γιατί, πώς τα κατάφερες να κατασταθείς στη γη της ελευθερίας, στη γη της ευλογίας, στην παρουσία του Θεού, πώς τα κατάφερες και κατεστάθεις πάλι λάφυρο? Πώς κατεστάθεις και εχμαλωτίστηκες? Πώς τα κατάφερες? Αφού ήσουν και με εξουσία και με ευλογία και στην παρουσία του Θεού και στη δόξα του Θεού και στην ασφάλεια του Θεού, και όποιος ερχόταν εναντίον σου ενώπιον μου ήταν ένοχος, και όποιος τα βάζε μαζί μου κακόν συνέβαινε σε αυτόν, πώς τα κατάφερες και εχμαλωτίστηκες πάλι και έγινες λάφυρο? Λάφυρο σε δυνατό, αν και σε είχε ελευθερώσει ο παντοδύναμος. Και τώρα, σε αυτή τη στιγμή, το ερώτημα, τώρα τι γίνεται? Στιγμή αδιεξόδου, γιατί όποιος αφήσει την πηγή των ζώντων υδάτων και διαλέξει τα βρώμικα ξένα νερά, το πρώτο που θα συμβεί σε αυτό είναι αδιέξοδα. Τι θα πει αδιέξοδο? Τώρα τι κάνω? Απελπισία, τώρα τι γίνεται? Απόγνωσης, δεν γίνεται τίποτα. Φόβος, τρόμος, κόλασης, απώλειας. Και ο Θεός ρωτάει, τι νομίζεις? Και τώρα δεν μιλάμε μόνο για τον εαυτό μας, αλλά τώρα σκεφτόμαστε όλους τους οποίους γνωρίζουμε και για τους οποίους πιθανότατα, και αν δεν το κάνουμε να αρχίσουμε, προσευχόμαστε. Τι νομίζεις? Το πρώτο ερώτημα, πώς τα κατάφερες και έγινες λάφυρο? Πώς τα κατάφεραν και έγιναν λάφυρο? Ερώτημα δεύτερο, δύναται το λάφυρο να αφαιρεθεί από του ισχυρού ή να ελευθερωθούν οι εχμάλωτοι που δικαίως εχμαλωτίστηκαν? Που εν δικαιοσύνη εχμαλωτίστηκαν? Δεν τους εχμαλώτησε ο διάβολος με την πονηριά του και την αδικία του? Μόνοι τους πέσανε στα δίχτυα του διαβόλου και εχμαλωτιστήκανε. Τις παραβάσεις τους, τις αμαρτίες τους, τις ανομίες τους, με το να μην λογαριάζουν το Θεό και το Λόγο Του. Τι γίνεται τώρα με αυτούς? Τι γίνεται με εμάς ίσως? Και την απάντηση, αδερφοί αγαπητοί, την έχει μόνο ο Θεός. Και μάλιστα μόνο ο Λόγος του Θεού. Και είναι απάντηση αληθινή. Οι εχμάλωτοι του ισχυρού θα αφαιρεθούν από τα χέρια του ισχυρού. Το λάφυρο του τρομερού θα αποσπαστεί από τα χέρια του τρομερού. Γιατί, πώς, δεν γίνεται αυτό, λέει η λογική ανθρώπινη. Ο Λόγος του Θεού όμως, που υπερέχει πάντα νου, λέει, γιατί εγώ ο Θεός θα αγωνιστώ εναντίον αυτών που σε μάχονται και θα σώσω εσένα και τα τέκνα σου. Είναι δυνατόν να σωθούν τα τέκνα μου που δικαίως έχουν εχμαλωτιστεί?
ο γιος μου, η κόρη μου που δικαίως έχουν εχμαλωτιστεί, ο άντρας μου, η γυναίκα μου που δικαίως έχουν εχμαλωτιστεί, είναι δυνατόν να ελευθερωθούνε? Η ανθρώπινη απάντηση είναι αποκλείεται. Ο λόγος του Θεού λέει μεταβεβαιότητος. Μεταβεβαιότητος, ναι. Μας λέει ο λόγος του Θεού σήμερα. Γιατί? Γιατί εγώ θα πολεμήσω αυτούς που σε πολεμάνε. Εγώ θα συντρίψω αυτούς που σε συνέτριψαν και σε συντρίβουν. Και εγώ θα ελευθερώσω τους δικαίους εχμαλωτιστέντας, εσένα και τα τέκνα σου. Γιατί θα το κάνω αυτό? Υπέρ του ονόματός μου. Για να γνωρίσει εμένα πάσα σάρκα. Και να γνωρίσουν όλοι ότι εγώ είμαι ο σωτήρας σου, εγώ είμαι ο λυτρωτής σου, εγώ είμαι ο ισχυρός παντοδύναμος Θεός σου. Δηλαδή την αμαρτία σου, την παράβασή σου, τα λάθη σου που σε οδήγησαν σε εχμαλωσία, που οδήγησαν τους άλλους σε εχμαλωσία, σε δεσμά. Εγώ, λέει ο Θεός, την αμαρτία τους, την παράβασή τους, την ταλαιπωρία τους θα τη χρησιμοποιήσω για τη δόξα μου. Τι Θεός είναι αυτός? Αυτό το οποίο σε ταλαιπωρεί, αυτό το οποίο σε έφερε σε απόγνωση και σήμερα είσαι εδώ προσευχόμενος, αυτό το οποίο σε βασανίζει και δεν ανοίγεις το στόμα σου να το πεις, αλλά ο Θεός το ακούει και το ξέρει, αυτό όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου και εσύ μένεις εμπεμπιστευμένος κατά πάντα, ελπίζοντας στον παντοδύναμο Θεό, θα το μετατρέψει από κατάρα σε ευλογία για τη δόξα του, από κακό σε καλό για τη δόξα του, από δυσάρεστο, βρώμικο δέλυγμα σε άγιο για τη δόξα του. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 330.